Καλό απόγευμα σε όλους, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Είμαστε και σήμερα εδώ στην παρέα σας ζωντανά. Έχουμε διαμορφώσει έτσι το πρόγραμμά μας με τις τελευταίες εξελίξεις ό,τι αφορά την τελευταία κατοικία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου της Ελλάδος. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προσαρμόσει, όπως προείπα, τη ροή και το πρόγραμμα της Βεργίνα Τηλεόραση ό,τι αφορά τη θεματολογία μας και έτσι θα πορευτούμε. Δεν είμαι μόνος μου. Σε αυτή την προσπάθεια θα με βοηθήσουν οι καλοί και εκλεκτοί συνάδελφοι που ανήκουν στο ειδησιογραφικό τμήμα της Βεργίνα Τηλεόραση. Να καλωσορίσω λοιπόν και να πάμε στην αίθουσα σύνταξη στην Νίκη Σταματιάδου πρώτα. Νίκη μου, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Ο Ανδρέας Σταματόπουλος, δημοσιογράφος και διευθυντής ειδήσεων από τη Βεργίνα Τηλεόραση, και η Ραφαήλ Αντώντογλου. Καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Οδηγείται λοιπόν αυτή τη στιγμή στη τελευταία του κατοικία ο τέως βασιλιάς της Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος. Νίκη μου, ο λόγος εσένα, να ξεκινήσουμε από σένα, από την αίθουσα σύνταξης. Από τις τελευταίες εξελίξεις τώρα των τελευταίων λεπτών, Τάσο, φαίνεται πως έχει ξεκινήσει να ψάλλεται η εξόδιος, το τρισάγιο, με συγχωρείς, για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο. Βλέπουμε και απευθείας πλάνα αυτή τη στιγμή, σε απευθείας σύνδεση με το Τατόι. Ακριβώς. Άργησε να φτάσει αυτοκινητοπομπή στο Τατόι. Όπως καταλαβαίνουμε, μια μεγάλη απόσταση την οποία θα πρέπει να διανύσει κανείς από τη Μητρόπολη Αθηνών μέχρι τα βασιλικά ανάκτορα. Υπήρχαν μέτρα ασφαλείας, υπήρχαν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Να σου πω ότι θα ακολουθήσει η ταφή στους βασιλικούς τάφους στο Ναό της Αναστάσεως, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας αυτή τη στιγμή. Δίπλα στους τάφους των προγόνων του, επιθυμία βεβαίως και του ίδιου. Να σου πω ότι αρκετός κόσμος έχει συγκεντρωθεί από νωρίς στο Τατόι, έξω από τα πρώην βασιλικά κτήματα, για να πει το δικό του αντίο στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, που οδηγεί του ουσιαστικά στην τελευταία του κατοικία. Πλήθος κόσμου όμως βρέθηκε και στη Μητρόπολη από τα ξημερώματα της Δευτέρας για να αποτίσει φόρο τιμής στον τέως βασιλιά. Να θυμίσουμε ότι η κηδεία του δεν γίνεται δημοσία δαπάνη, γίνεται ουσιαστικά με ιδιωτική δαπάνη. Mm-hmm. Η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 1:30, καθώς ήταν προγραμματισμένο. Υπήρχε κάποια καθυστέρηση. Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά το πρωτόκαλλο, γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που ήθελε να αποχαιρετήσει τον τέως βασιλέ και έτσι βγήκε εκτός προγράμματος γύρω στο 1/4 με 20 λεπτά το πρόγραμμα. Ναι, δεν ήταν μεγάλη καθυστέρηση, τρομερή καθυστέρηση, αλλά αναγκάστηκαν να διακόψουν ουσιαστικά τη διαδικασία αυτή για να ξεκινήσουν την εξόδια ακολουθία. Να σου πω ότι υπήρξαν από τους εν ενεργεία βασιλείς, παρευρέθη ο βασιλιάς Φελίπε με τη σύζυγό του βασίλισσα Λετήθια, η βασιλομήτορ, η αδερφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Σοφία με τον σύζυγό της Χουάν Κάρλος, επίσης η αδελφή της Ειρήνη, όπως και οι πριγκίπισσες Έλενα και Χριστίνα, κόρες του Χουάν Κάρλος και της Σοφίας. Παρευρέθηκαν αρκετοί εκλεκτοί προσκεκλημένοι, και πρέσβεις και επιχειρηματίες και φίλοι του Ολυμπιονίκες, συμμαθητές, συμφοιτητές του τέως βασιλέα. Υπήρχε αρκετός κόσμος, γύρω στα 200 άτομα, δεν κάνω λάθος, Ανδρέα μου, ήταν οι καλεσμένοι μέσα στη Μητρόπολη Αθηνών. Ήταν γύρω στα 200 άτομα καλεσμένοι, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, άνθρωποι που λάβανε πρόσκληση. Γιατί δεν μπορούσαν... Γι' αυτό χρησιμοποιώ τον όρο καλεσμένοι. Δεν μπορούσαν να πάει όλος ο κόσμος που θα ήθελε βεβαίως να παρευρεθεί στην κηδεία του Κωνσταντίνου, γιατί ήταν πάρα πολύ ο κόσμος και έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων. Ναι, έπρεπε να κάτσουν, ήταν αριθμημένες με τα ονόματα των βασιλιάδων και των αρχηγών κρατών, γιατί κάποιοι από αυτούς τους βασίλες είναι και αρχηγοί κρατών, πρέπει να το πούμε. Όλοι οι βασίλες είναι αρχηγοί κρατών, είναι οι αρχηγοί. Ναι, όχι, γιατί είναι και κάποιοι τέως, δηλαδή της Βουλγαρίας, της Σερβίας που ήρθαν. Ναι, που είναι συγγενείς και εξαδέρφια του Κωνσταντίνου. Και βεβαίως να πούμε ότι την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος, και υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού η Λίνα Μενδώνη, ενώ παρευρέθηκε και ο υπουργός Εσωτερικών ο Μάκης Βορύδης με τη σύζυγό του. Παρευρέθηκε η σύζυγος του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδων Γεωργιάδη Ευγενία Μανολίδου, καθώς ο ίδιος βρίσκεται σε επαγγελματικό. Στο εξωτερικό, σε πολιτικό ταξίδι. Εκπροσωπεί την κυβέρνηση στο εξωτερικό, και βεβαίως και άλλοι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην βουλευτής ο κύριος Λικουρέζος, προσωπικός φίλος του Κωνσταντίνου. Προσωπικός φίλος, και μάλιστα και αρκετές φορές ήταν και δικηγόρος του σε νομικές υποθέσεις. Βεβαίως. Και η κυρία Βαρδινογιάννη, άνθρωποι, η κυρία Κρυθαριώτη, άνθρωποι από την. Φίλοι όλοι αυτοί του Κωνσταντίνου, από τον επιχειρηματικό κόσμο, από τον καλλιτεχνικό κόσμο και από τον πολιτικό κόσμο. Η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης. Η οποία νομίζω έχει βαφτίσει. Την είχε βαφτίσει ο Κωνσταντίνος, είναι βαφτισιμιά του Κωνσταντίνου.
Και μάλιστα ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Γιατί ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη όλη. Ναι, είχε ιδιαίτερα, πέρα που ήταν ο νόσης ο Κωνσταντίνος, ήταν αυτό που λέμε, διατηρούσε τον ρόλο του πνευματικού της πατέρα. Αντρέα, να σας ρωτήσω κάτι, περίμενες εσύ να υπάρχει τόσος κόσμος που ήθελε να αποχαιρετήσει στην τελευταία του κατοικία τον Δέος Βασιλέα Κωνσταντίνο? Κοίτα, εγώ το περίμενα, να πω την αλήθεια. Περίμενα ότι θα έχει τόσο πολύ κόσμο. Και ο κόσμος ήταν πολύ περισσότερος, αν δεν ήταν τόσο μικρή η χρονική διάρκεια του λαϊκού προσκυνήματος, δηλαδή από τις 6 το πρωί έως τις 11. Αν ήταν, ας πούμε, για δύο μέρες, θα βλέπαμε ουρές που δεν τις είχαμε ξαναδεί, και τώρα ήταν πάρα πολύ μεγάλες οι ουρές. Παρόλο που ήταν 6 ώρα το πρωί, δηλαδή πολλοί κόσμος ξεκίνησε 4,5 ώρα τα ξημερώματα να πάει. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Βλέπουμε ότι στο φέρετρο, στο φέρετρο έχει μπει, εκτός από την ελληνική σημαία που βλέπω μπροστά, υπάρχει και με το οικόσημο. Μπορεί να μου πει κάποιος, γιατί δεν βλέπω μόνο την ελληνική σημαία. Τα μαξιλαράκια, ουσιαστικά, να σας ενημερώσω για τον, στο φέρετρο του Κωνσταντίνου Γλίξμπουργκ τοποθετήθηκε η σημαία με τον βασιλικό θηραιό πριν τελεστεί το τρισάγιο. Μάλιστα. Πρώτη γι' αυτό λέω, δεν βλέπω μόνο την ελληνική σημαία, γιατί κατά τη διάρκεια της ακολουθίας στη Μητρόπολη υπήρχε ελληνική σημαία πάνω. Και τώρα είναι ελληνική σημαία, είναι και το έμβλημα, ο θηραίος της οικογένειας του Κωνσταντίνου. Και βεβαίως είναι το Ολυμπιακό μετάλλιο και τα παράσημα που είχε ως αρχηγός του κράτους. Είναι το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο που είχε η Ελλάδα στην ιστοπλοεία από τον Δέος Βασιλέα. Είναι το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο γενικότερα. Από το 1912 είχαμε να πάρουμε και το πήρε το 1960. Από τους επίσημους Ολυμπιακούς, λέω, που μετράμε. Ναι, το 1912 είχαμε πάρει με τον τσικλητήρα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και ξαναπήραμε το 1960 με τον Κωνσταντίνο στην ιστοπλοεία. Πέρασαν δηλαδή περίπου 50 χρόνια για να ξαναπάρουμε το σώμα. Ιδιαίτερα φορτισμένη και η σύζυγός του. Και το επόμενο, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, ήταν που πήρε η Πατουλίδου το 92 από το 60, χρυσό, δηλαδή, μετάλλιο. Χρυσό μετάλλιο. Πέρασαν 32 χρόνια, 30 χρόνια για να πάρουμε πάλι χρυσό μετάλλιο. Η Άννα Μαρία, βεβαίως, η οποία ήταν περίπου πάρα πολλά χρόνια παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο, ήταν ένα ζευγάρι ιδιαίτερα αγαπημένο. Και είναι λογικό να είναι και αυτή η συντριπτική. Πάντως στηρίθηκαν τα πρωτόκολλα από το πώς θα βγουν, πώς θα κάτσουν, ποιος θα έρθει τελευταίος από τους βασιλείς ανάλογα με τη θητεία του. Γιατί τελευταία είδαμε ήρθε η βασίλισσα της Δανίας, γιατί είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια ως βασίλισσα και ως αρχηγός κράτους. Παρόλο που η βασίλισσα της Δανίας είναι από τους στενότερους συγγενείς του Κωνσταντίνου, γιατί είναι αδερφή της Άννας Μαρίας. Είναι δηλαδή, αν το βλέπαμε οικογενειακά και συγγενικά μόνο, θα πρέπει να είναι από τους πρώτους, γιατί έχασε η αδελφή της τον άντρα της. Έτσι. Βέβαια, είναι πολύ στενή συγγένεια. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμο έξω από το Τατόι αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Που κάποιοι λέγανε ότι είναι δύσκολο να μεταφερθείς και να μετακινηθείς από την Αθήνα φτάσει στο Τατόι, γιατί είναι μια μεγάλη απόσταση. Τελικά φαίνεται ότι πολλοί κόσμος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να φτάσει μέχρι και το Τατόι, όπου θα είναι η τελευταία κατοικία του τέος Βασιλέα Κωνσταντίνου. Από νωρίς το πρωί κιόλα βρέθηκε πλήθος κόσμου και περίμενε ουσιαστικά. Και στο Τατόι. Εγώ νόμιζα μόνο στη Μητρόπολη, μάλιστα. Και στο Τατόι σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές και βλέπαμε και σε σχετικά πλάνα πριν ακόμα φτάσει, όταν ξεκίνησε η αυτοκινητοπομπή από την Μητρόπολη, ήδη είχαν σχηματιστεί ουρές στο Τατόι. Και σχετικά με τις οικογένειες της βασιλικής που της παρουσίας ουσιαστικά από τους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης, να πούμε πολύ σημαντικό, παρούσα ήταν εκ μέρους Μεγάλης Βρετανίας η πριγκίπισσα Άννα, αδελφή του βασιλιά Καρόλου και κόρη της εκλειπούσας βασίλισσας Ελισάβετ. Και επειδή κάποιοι είπαν γιατί δεν ήρθε ο Κάρολος και ο Ουίλιαμς, υπάρχει απάντηση, υπάρχει πρωτόκολλο. Γιατί για να παρευρεθούν και ο Ουίλιαμς και ο Κάρολος έπρεπε να κηδευτεί με τιμές αρχηγού κράτους. Μόνο εκεί μπορούν να παρευρεθούν. Και η πριγκίπισσα Άννα είναι ξαδέρφη του Κωνσταντίνου. Και βεβαίως όλοι οι βασιλείς που ήρθαν είναι συγγενείς του Κωνσταντίνου, ξαδέρφια, ανήρφια, θείοι κτλ. Της Ισπανίας βεβαίως είναι πολύ στενή η συγγένεια που έχουν. Ο βασιλιάς της Ισπανίας είναι παιδί της αδερφής του Κωνσταντίνου. Είναι πάρα πολύ στενή η συγγένεια. Επίσης αυτή τη στιγμή κλείνουμε, από ό,τι βλέπω ξεκινήσαμε 11 η ώρα, ξεκίνησε η διαδικασία και κάτι, είναι 3:30, έχουμε περάσει πάνω από 4 ώρες. Ναι. Έχουμε περάσει και έχουμε ακόμη και συνέχεια, βλέπουμε αυτή τη στιγμή μέσα από το Τατό η απευθεία σύνδεση. Βρίσκεται η κάλυψη και από τη Βεργίνα τηλεόραση live. Αυτή τη στιγμή μεταδίδουμε τα πλάνα. Να δούμε αν ένα είναι ένα συγκινητικό επικίνδυο. Επικίνδυο, ναι. Του Παύλου, του πρωτότοκου. Εξόδησε και ο γιος του Κωνσταντίνου, ο Παύλος. Αν θέλεις να το ακούσουμε. Μπορούμε αυτό να το δούμε, παιδιά, λίγο τον επικίνδυο του πρωτότοκου γιου του τέος Βασιλέα Κωνσταντίνου, του Παύλου. Πραγματικά. Ο οποίος ήταν εμφανώς αρκετά συγκινημένος, όπως καταλαβαίνουμε.
Και αν είμαστε έτοιμοι από το κοντρόλ, να μπορέσουμε να δούμε λοιπόν τον επικίδιο του Παύλου, του πρωτότοκου γιου του τέως βασιλέου Κωνσταντίνου. Μάλιστα, ανέγνωσε τον επικίδιο και στην αγγλική γλώσσα. Και στην αγγλική, ναι, για τους παρευρισκόμενους που είπαμε ότι είναι και από άλλα κράτη της Ευρώπης. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε. Κωνσταντίνε, μεγαλειότατε βασιλιά πατέρα μου, παππού Ολυμπιονίκη. Είναι οδυνηρή αυτή η μέρα του χωρισμού για την αγαπημένη σου βασίλισσα και μητέρα μας. Για εμάς τα παιδιά και τα εγγόνια σου. Για όλους όσους ήρθαν σήμερα να σε αποχαιρετήσουν για την τελευταία φορά. Αλλά και για όλους εκείνους που τιμούν τη μνήμη σου και ήταν αδύνατον να είναι σήμερα μαζί σου. Όμως δεν είναι αυτό το τέλος, πατέρα. Θα ζεις πάντα στη σκέψη μας και στην καρδιά μας. Όπως συμβαίνει σε κάθε ελληνική οικογένεια που χάνει ό,τι πιο αγαπητό και ό,τι πιο πολύτιμο έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Στερήθηκες πολύ νέος τον πατέρα σου, τον αείμνηστο βασιλέα Παύλο, τον παππού μου. Τήρησες όμως πάντα την παρακαταθήκη του που άφησε όταν έγινες 18 χρονών και ανέλαβες την ευθύνη του διαδόχου του ελληνικού θρόνου και παρέλαβες το ξύφος του αξιωματικού των ευλογημένων ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος. Σου είπε, αφιέρωσον την ζωή σου εις την ευτυχίαν της πατρίδος. Ουδέ μία ευγενέστερα και πλέον αξιόλογος αποστολή. Ενθυμού πάντοτε ότι προτιμότερο είναι να υποφέρει ο βασιλεύς παρά ο λαός και η χώρα. Ευσύ φύλαξ και προστάτης της Αγίας ημών Εκκλησίας. Θεράπευε την προσβολή για τις συγγνώμης, την διαχωνία για τις εντότητες, την πλάνη για τις αλήθειες, την αμφιβολία για τις πίστεως. Είναι ακριβώς αυτή η παρακαταθήκη του παππού μας προς εσένα που δέσμευσε εμένα, τα αδέλφια μου, τα εγγόνια σου, αγαπητέ πατέρα. Είναι συμβόλαιο τιμής. Ένας ιερός κανόνας συμπεριφοράς για εμάς τον ετοίμησες εσύ σε όλη σου τη ζωή. Δόξασες τη χώρα με το χρυσό μεντάλλιο ως Ολυμπιονίκης το 1960. Έφερες τιμή στη γαλανόνευκη σημαία μας και στην πατρίδα μας. Ο αγώνας ήταν μέχρι τέλους μια σκληρή μάχη του νου και του σώματος στη θάλασσα, που έδωσες εσύ και το αείμνηστο πλήρωμα που μέχρι την τελική νίκη. Ήταν μια δύσκολη εποχή, πατέρα, όταν ανέβηκες στο θρόνο. Σκληρότατες συγκρούσεις, πάθη, αβυσαλέα και το αποτέλεσμα ήταν κάτι που δεν το θέλησε κανείς. Από την πρώτη στιγμή αντιστάθηκες με σθένος και αναζητήσεις τρόπο ανατροπής των πραξικοπηματιών. Η προσπάθεια σου απέτυχε, όμως δεν ήθελες, μένοντας στην Ελλάδα, να γίνεις η αιτία μιας νέας αιματοχυσίας. Πάντα πιστός στην παρακαταθήκη του πατέρα σου, δέχτηκες με σεβασμό την απόφαση του ελληνικού λαού. Η αγάπη σου για την νεολαία, για την εκπαίδευση και τον αθλητισμό ήταν διαρκής. Η ίδρυση του Ελληνικού Κολεγίου Λονδίνου, του Διεθνούς Σχολικού Οργανισμού Round Square Conference, καθώς και η συμμετοχή σου στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ισιοπλοείας, World Sailing, και στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, ορίζουν το πλαίσιο του αγώνα σου για το σκοπό. Η αποφασιστική επιρροή στην εκλογή της Αθήνας για την
Η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 ήταν μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες σου. Η οικογένεια ήταν το παν για εσένα και τη μητέρα μας. Πάντα πιστεύατε πως είναι το θεμέλιο της κοινωνίας. Μαζί δημιουργήσατε μια μεγάλη οικογένεια που την ενώνει άρρηκτα η αγάπη, η έννοια του καθήκοντος προς την πατρίδα. Ακούσαμε λοιπόν τον επικίδιο του πρωτότοκου γιού του Βασιλέα Κωνσταντίνου, τέως Βασιλέα Κωνσταντίνου. Σε αυτό Παύλου, το σημείο και... να πούμε, Τάσο, ότι ολοκληρώθηκε το τρισάγιο. Ναι, αυτή τη στιγμή βλέπουμε, είμαστε σε απευθεία σύνδεση. Βγαίνει από τον ιερό ναό Αναστάσεως. Τα παιδιά του είναι που κρατούν το φέρετρο. Και τα παιδιά και τα εγγόνια. Και τα εγγόνια, το από ό,τι βλέπω. Και πηγαίνουμε για την ταφή. Κλείνει ένα κύκλο τη ιστορία τη Ελλάδα ό,τι αφορά τον τέως βασιλέα και τη βασιλική οικογένεια. Ακριβώς. Κλείνει γιατί ο κύκλος, η ιστορία. Έχει κλείσει από το 1974, τώρα πολύ σωστά το είπα, όσον αφορά τον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο, κλείνει τώρα με τον θάνατό του, που είναι μια φυσική εξέλιξη. Και θα ξανακούσουμε ποτέ για τέως, για βασιλή στην Ελλάδα και όλα αυτά. Κοίταξε, επειδή υπάρχει το θέμα ότι ο Παύλος, επειδή γεννήθηκε όταν ήταν ο μπαμπάς του βασιλιάς, ήταν διάδοχος, είχε τον τίτλο του διαδόχου, είναι τέος διάδοχος. Ναι, δεν θα ακούσουμε όμως τέος βασιλέας και όλα αυτά ή τέος βασίλισσα. Έχουμε τέος βασίλισσα ή Άννα Μαρία, υπάρχει. Ναι, υπάρχει, αλλά έχει κλείσει αυτή η ιστορία για την Ελλάδα εδώ και από το 1974 το δημοψήφισμα. Αλλά μιλάμε τώρα σε ό,τι αφορά τον τίτλο και ότι αποχαιρετάμε η Ελλάδα. Τον τέος βασιλέα Κωνσταντίνου. Ναι, αυτό. Τώρα τα παιδιά του και τα εγγόνια του, βεβαίως να πούμε ότι ας πούμε λέγεται Φίλιππος της Ελλάδος. Έτσι συστήνονται στα διεθνή φόρα όπου είναι πολύ γνωστή Ολυμπία, Μαρία της Ελλάδος. Έτσι συστήνονται. Αποφεύγουν τα πρίγκιπας, οι πρώην πρίγκιπας, αλλά με αυτό τον τίτλο. Καλά, τώρα πρώην πρίγκιπες και αυτοί οι τίτλοι νομίζω ότι περιτεύουν. Επειδή δεν έχουν επίθετο, έτσι είναι Ολυμπία της Ελλάδος, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Οδηγείται το φέρετρο με όλο το τελετουργικό δίπλα στους... στον βασιλέα Παύλο και στη βασίλισσα Φρυδερίκη, τους γονείς του Κωνσταντίνου και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν ενταφιαστεί στο δατόι. Ήταν η επιθυμία του τέως βασιλέα Κωνσταντίνου να ταφεί δίπλα στους τάφους της οικογένειάς του. Βεβαίως. Και έγινε δεκτό από την ελληνική κυβέρνηση και έτσι έπρεπε να γίνει, νομίζω. Φυσικά. Είναι το λογικό. Έτσι θα έπρεπε να γίνει, καθώς μάλιστα σε πιο σκληρές εποχές. Στις αρχές του 80, όταν πέθανε η βασίλισσα Φρυδερίκη, είχε επιτραπεί να έρθει και να κηδευτεί στο Τατόι και μάλιστα είχε έρθει και ο Κωνσταντίνος και κάναν την κηδεία σε πολύ στενό τότε οικογενειακό κύκλο και ενταφιάστηκε η Φρυδερίκη στον οικογενειακό βασιλικό τάφο του Τατοίου. Οπότε είχε γίνει αυτό αρχές του 80, που ήταν ακόμα πολύ οξυμένα τα πολιτικά πάθη, θα λέγαμε. Και τώρα κάποιες στιγμές είδαμε κάποιες εξάρσεις από κάποια. Τώρα πλέον αυτά. Κόμματα και κάποια στελέχη κάποιων κομμάτων, αλλά εντάξει, αυτά περιτεύουν μπροστά. Εδώ μιλάμε για μια ανθρώπινη κατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, επιτέλους και η χώρα πρέπει να συμφιλειωθεί με την ιστορία και πολλοί πολιτικοί πρέπει να καταλάβουν ότι κάποτε υπήρχε βασιλευμένη δημοκρατία στην Ελλάδα. Και δεν κινδυνεύει το πολίτευμα αυτά, από έναν αυτό... πλέον που έχει φύγει. Είναι αστείο να το λέμε ακριβώς. Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι οι πολίτες θα μπορέσουν πεζοί να ακολουθήσουν από πίσω και να φτάσουν μέχρι τους βασιλικούς τάφους όπου θα γίνει ο ενταφιασμός, κάτι το οποίο αρχικά είχε ανακοινωθεί πως θα απαγορευτεί. Αλλά βλέπουμε παρόλα αυτά ότι και η βασιλική οικογένεια φαντάζομαι ότι θέλει να ικανοποιήσει το κόσμο που θέλει να αποχαιρετήσει τον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο στη τελευταία του κατοικία. Βλέπουμε τώρα ότι τα παιδιά δώσανε το φέρετρο στους ανθρώπους του γραφείου τελετών για να γίνει τώρα ο ενταφιασμός. Του φέρετρου. Και βλέπουμε ότι. Κωνσταντίνου στην τελευταία του κατοικία. Για να δούμε τώρα αν θα έχουμε εικόνα ή όχι. Ή θα το... Υπάρχει ήχος, παιδιά, να δώσουμε λίγο live ήχος. Αν υπάρχει, αν μπορούμε. Με επιφημίες των συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία, ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί. Έχει μαζευτεί και αρκετός κόσμος για αυτό το δατό. Και αυτό είναι ανέλπιστο. Δηλαδή, περιμέναμε στη Μητρόπολη, που είναι στο κέντρο της Αθήνας, ότι πολύ απλά θα μπορούσαν να μεταφερθούν, αλλά βλέπουμε ότι και στο Τατό υπάρχει αρκετός κόσμος αυτή τη στιγμή. Αυτό δείχνει ότι ο Κωνσταντίνος ήταν αρκετά δημοφιλής. Ήταν αγαπητός. Ήταν αγαπητός στον κόσμο, δεν προκάλεσε ποτέ του. Κύριος πάντοτε, ευγενής. Και βέβαια τώρα η κάμερα απομακρύνεται, δεν θα μας δείξουν. Και πολύ καλά θα κάνουν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Η κάμερα για ευνόητους λόγους απομακρύνεται και θα διακόψουμε εδώ και εμείς τη σύνδεσή μας με το Τατόι. Θα πούμε ελαφρύ να είναι το χώμα που θα σκεπάσει τον τέος βασιλέα και να είναι γεροί και δυνατοί οι άνθρωποι που ζουν και να τον τιμούν και να τον σκέφτονται και να
τελούν αυτά που χρειάζεται για, υπόλοιπα, για να τιμήσουν έναν εκλοπών. Για τα υπόλοιπα, Τάσο, η ιστορία θα κρίνει, θα γραφτούν βιβλία, έχουν ήδη γραφτεί πολλά βιβλία, θα γραφτούν και άλλα και θα γίνει η αποτίμηση της τριετούς στην ουσία βασιλείας του Κωνσταντίνου στην Ελλάδα. Και όλα τα υπόλοιπα που ακολούθησαν. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους καλούς συναδέλφους να ξεκινήσω από την αίθουσα σύνταξη, την Νίκη Σταματιάδου, και μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον Ανδρέα Σταματόπουλο, τον διευθυντή ειδήσεων από τη Βεργίνα Τηλεόραση, Ανδρέα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντική η παρουσία σου και μας έδωσε και εσύ τις δικές σου απόψεις και τα φώτα σου σε ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός, γιατί μεγάλο θεωρείται το γεγονός, άσχετο που κάποιοι θέλουν να το υποβαθμίσουν και να το εξαφανίσουν για τους δικούς τους λόγους ο καθένας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Θα συνεχίσουμε εμείς, θα αλλάξουμε τη ροή της εκπομπής μας, θα περάσουμε στην ψυχαγωγία. Έτσι είναι, το νόμισμα έχει δύο όψεις και εμείς πάμε στη δεύτερη όψη. Θα πάμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή ζάπινγκ στη τηλεόραση και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ. Αλλάζουμε το παρεάκι για να σχολιάσουμε όλα αυτά που συνέβησαν στην ελληνική τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σε όλες και όλους. Ένα ακόμη πολυσυλλεκτικό βίντεο μόλις ξεκίνησε. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά για να ενημερωθείτε για τις τελευταίες και πιο καυτές ειδήσεις της Showbiz. Παράσταση. Πώς σας φάνηκε? Ακολουθώ τον Πέτρο Ζούλια πάρα πολλά χρόνια. Ήταν μία παράσταση που όλοι τους ήταν εξαιρετική. Σας έχει γίνει ποτέ πρόταση στην υποκριτική να παίξετε κάποιο ρόλο? Έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις, αλλά δεν έχει ευωδοθεί μέχρι τώρα κάτι. Είναι κάτι όμως που σας αρέσει συντρικά? Είναι κάτι που μου αρέσει, αλλά κάτι που θα μπορούσα να κάνω. Αυτό που είδα σήμερα είναι καθαρή τέχνη, είναι κάτι δύσκολο, αλλά ίσως σε κάποια στιγμή, σε ένα πολύ ωραίο musical ή μια βιογραφία, θα μπορούσα να υπάρξω. Στην τηλεόραση, σκέμαστε τηλεόραση, έχουμε δει σε shows όπως το Just the Two of Us να συμμετέχουν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Σας έχει γίνει εσάς κάποια πρόταση? Όχι, γιατί έχω δηλώσει ότι γενικά είναι μια άβολη θέση αυτή της κριτικής επιτροπής και επίσης είναι και μια θέση που θέλει πάρα πολλές ώρες απασχόλησης και γυρισμάτων, που έχω δηλώσει δηλαδή ότι δεν είμαι πολύ διαθέσιμη. Είδαμε όμως ως coach και την Άτζελα Δημητρίου. Κάτι τέτοιο θα κάνατε, να γίνετε coach κάποιου καλλιτέχνη που δεν έχει να κάνει με το τραγούδι? Ποτέ μιλές ποτέ, αλλά δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου. Ήταν όμορφα όμως όλα αυτά. Τους βλέπω τους συναδέλφους μου, τους καμαρώνω. Αλλά είναι κάτι που δεν με αφορά. Στόχοι σας έτσι για το 2023? Όμορφες στιγμές. Συνεχίζουμε τις ωραίες βραδιές μας στον Παραόντα, που φέτος υποδέχομαι τον αγαπημένο μου Κώστα Τουρνά. Το Παραόντα είναι έτσι λίγο σαν το σπίτι μου, το αισθάνομαι. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Και τα τραγούδια πήγανε πολύ καλά που κυκλοφόρησαν. Εύχομαι έτσι να συνεχίσουμε να ζούμε ωραίες στιγμές και να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα. Σας έχει καλέσει ο κύριος Ψινάκης στην καινούργια του εκπομπή που θα κάνει? Ποια εκπομπή θα κάνει ο Ηλίας? Το Έλεος με την Ανίτα Πάνια. Το Έλεος, όχι, δεν έχουμε μιλήσει ακόμα γι' αυτό. Έκανα την πρεμιέρα του γυροκομείου, από ό,τι θυμάστε όλοι. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Γέλασα και εγώ πάρα πολύ με μένα, γιατί δεν ήξερα ότι θα τα βάλουν όλα. Είχε πλάκα. Ακόμα όχι, δεν έχω κάποια τέτοια πρόσκληση. Τους αγαπώ όμως και τους δύο πολύ και τους εύχομαι πολλά γέλια και καλή επιτυχία. Ο κύριος Αργύρης Παπαργυρόπουλος, με τον οποίο είχατε συνεργαστεί σε κάποια μαγαζιά, είπε ότι σας είχε κάνει δώρο ένα αυτοκίνητο. Ισχύει αυτό? Είχαμε ζήσει μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Αργύρη μου. Είχαμε κάνει στα Αστέρια, σε αυτό το ιστορικό μαγαζί, το 2003, 100 εμφανίσεις. Τότε που δουλεύαμε 6 μέρες την εβδομάδα, όχι όπως τώρα που δουλεύουμε 2. Ήταν αλλιώς τα πράγματα και ζήσαμε μια τεράστια επιτυχία που δεν θα την ξεχάσω ποτέ, γιατί για μένα ήταν το πρώτο μεγάλο μου βήμα προς την επιτυχία. Αυτή η σεζόν την έχουμε στην καρδιά μου. Και ισχύει αυτό που είπε για το αυτοκίνητο? Ισχύει, ναι. Σε κορδέλα. Κορδέλα. Πέτρο, νομίζω ότι φέτος θεατρικά νίκησε μια παρέα με ένοχα μυστικά. Τι γίνεται? Ναι, έχουμε την τύχη να έχουμε στα χέρια μας ένα έργο, ένα πάρα πολύ ωραίο έργο του Παόλο Τζενοβέζε, του Τέλειους Ξένους. Πάρα πολύ σύγχρονο, καταρχάς, είναι πολύ σημερινό. Πιάνει τα κινητά και την τεχνολογία που όλοι μας με έναν τρόπο, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, είμαστε μέσα σε αυτό. Είσαι πια μπαμπάς δύο ενηλίκων. Αντρών. Ναι, πραγματικά. Ο μεγάλος Δημήτρης είναι 20. Ο Γιώργης, ο μικρός, χτες έγινε 17. Είμαι περήφανος και για μένα και για τη μαμά τους, γιατί βλέπω δύο παιδιά που, πώς να σου το πω,
τους πάω σαν ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή είναι δύο άνθρωποι που θα μπορούσαν να είναι δυνάμοι φίλοι μου, ίσως αν ήμασταν σε άλλες γενιές. Αλλά είναι δύο άνθρωποι που τους γουστάρω. Μιας και μιλάμε για ειλικρινείς σχέσεις, φαντάζομαι ότι έτσι τους μεγαλώσατε, με απόλυτη ειλικρίνεια. Ναι, έτσι τους μεγαλώσαμε και έτσι συνεχίζουν να είναι ακόμα οι σχέσεις μας. Δηλαδή ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, στα δύσκολα μονοπατάκια. Είμαστε ειλικρινείς μαζί τους. Οπότε κάπως έτσι διαχειριστήκατε και την περίοδο του διαζυγίου, του χωρισμού. Ναι, κάπως έτσι. Εντάξει, αυτή ήταν μια πιο δύσκολη περίοδος. Κυρίως για το μεταξύ μας. Σχέση με τα παιδιά, νομίζω ότι καταφέραμε ακόμα και στα χειρότερά μας με τη Μυρτώ να κρατήσουμε ένα ωραίο επίπεδο επαφής και επικοινωνίας. Εντάξει, τα πρώτα δύο χρόνια ειδικά ήταν πιο δύσκολα γιατί αλλιώς δεν θα χωρίζαμε κιόλας. Δηλαδή υπάρχουν θυμοί, εγωισμοί, πείσματα, όλα αυτά στους ανθρώπους. Σιγά σιγά σβήσαν. Ειδικά αν έχεις παιδιά, οφείλεις να βλέπεις αυτά τα παιδιά και να θυμάσαι πάντα ότι τα παιδιά είναι μισός μπαμπάς, μισός μαμά. Και ο μεγάλος σας γιος τώρα ακολουθεί κάπως τα βήματά σας. Περάσει το εθνικό τώρα. Αυτό το αμήχανο κομμάτι που μπορεί να πηγαίνει, ας πούμε, σε μια δουλειά που εσύ μπορεί ο σκηνοθέτης να είναι φίλος σου. Αποστασιοποιείσαι, πώς τον τυλάρεις αυτό. Θα σου πω, και τώρα που δίνει εξετάσεις και πέρυσι που δίνει στο τέχνης, που η Μυρτώ διδάσκει στο θέατρο τέχνης, δεν μιλήσαμε σε κανέναν ποτέ. Και τώρα στο εθνικό που πέρασε, χάρηκα πάρα πολύ όταν με πήρε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του εθνικού, Γιάννης Μόσχος, και μου είπε: Πέτρο, συγχαρητήρια, είναι ο γιος σου, Λέω, ναι. Μου λέει συγχαρητήρια και στον γιο σας λοιπόν, αλλά και σε εσάς γιατί δεν χτύπησε ένα τηλέφωνο. Και στο έτερος εγώ που έπαιξε, με πήρε ο Σωτήρης Τσαφούλιας και μου λέει να σου πω, θέλω να δω τον Δημήτρη. Του έκανε οντισιόν και τον πήρε να κάνει ένα μικρό ρόλο. Εν τω μεταξύ, πριν φτάσουμε τώρα στο Μαέστρο, το έτερος εγώ ήταν η πρώτη ελληνική σειρά πούμε, που συζητιόταν ότι θα μπει στο Netflix. Είναι credit να πεις ότι ναι, η σειρά που παίζω έφτασε μέχρι το Netflix. Βέβαια, είναι, ειδικά στη χώρα που ζούμε είναι. Καταλαβαίνεις ότι είσαι μια δουλειά, αν μη τι άλλο, διεθνών προδιαγραφών που στη χώρα μας. Δυστυχώς δεν είναι συνήθες. Είσαι και στους παγιδευμένους. Ναι. Και η παγιδευμένη είναι μια δουλειά που δεν σου κρύβω ότι μετά από πολλά χρόνια κάθομαι και τη βλέπω. Κι εγώ. Δηλαδή είναι ένα φανταστικό σενάριο. Υπήρξαν δηλαδή στο παρελθόν δουλειές σε σειρές που συμμετείχες και είχες επιλέξει να μην τα βλέπεις. Δεν μου λέγανε τίποτα. Ναι. Mm. Και γιατί τα έκανες. Γιατί πρέπει να ζήσουμε. Γιατί μερικές φορές δεν ξέρεις από πριν πώς θα πάει κάτι. Mm. Πώς θα βγει κάτι εννοώ. Κάποια στιγμή έκανες και ένα πέρασμα τηλεοπτικό ως παρουσιαστής. Θα το ξανά έκανες. Θα το ξανά έκανα. Όχι ακριβώς έτσι. Λίγο με άλλους όρους ή σε μια άλλη εκπομπή. Αλλά είναι κάτι που θα το ξανά έκανα. Και ξέρω ότι κάποια κομμάτια του τα έχω. Mm-hmm. Τα έχω σχεδόν εκγενετής. Δηλαδή ξέρω ότι μπορώ να γίνω συμπαθής στον κόσμο. Ξέρω ότι έχω την άνεση να το σχεδιάσω και να αυθόρμητα να υπάρξω μπροστά στην κάμερα. Αν υπάρξει λοιπόν ένα ωραίο project μπροστά μου, θα το κάνω. Ποια είναι η πιο περίεργη πρόταση που σου έχουν κάνει ποτέ. Ποια είναι η πρόταση να συμμετέχω σε reality, πολύ γνωστό reality. Την απέρριψαν. Ναι. Την απέρριψαν γιατί επιμείνανε πολύ. Ότι επιμείνανε πολύ, ότι θα είναι πολύ καλά τα λεφτά και αυτό. Δεν με βλέπω εκεί μέσα. Δεν είναι ένας χώρος που αισθάνομαι οικεία. Το άλλο είναι κάτι που αφορά τον Πέτρο. Το πώς είμαι όλη μέρα στη ζωή μου και δεν θέλω να το εκθέσω. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε στην παρέα μας και την Νικολέτα. Καλώς όρισες. Καλή εβδομάδα και εσένα. Πάμε και στην αίθουσα σύνταξη τον Χρήστο. Καλώς και τον Χρήστο το αγόρι μου εκεί πέρα μέσα στο στούντιο. Είναι η φωνή του υποσυνείδητου. Λοιπόν. Ο ρεαλισμός αυτό προς... Έτσι, έτσι. Πέτρος Λαγούτης. Να ξεκινήσουμε με τον Πέτρο. Εγώ νομίζω ότι για το Survivor μιλούσε για γνωστό reality, γιατί είναι ένας τύπος αθλητικός που θα μπορούσε να τα απεξέλθει και νομίζω ότι... Θα τέριαζε. Θα τέριαζε. Γι' αυτό και κάνα και την πρόταση. Λέω εγώ τώρα εικασίες. Από εκεί πέρα, Χρήστο, θυμάσαι πώς λεγόταν η εκπομπή που συμμετείχε ο Πέτρος Λαγούτη με την Ελένη Τζολάκη. Στον Α, που δεν μακροημέρευσε βέβαια. Ήταν η πρώτη κάθοδος της Ελένης στην Αθήνα. Και ήταν νομίζω, Τζολάκη. Όχι Σαββατοκύριακα, ήταν η καλοκαιρινή περίοδο, κάτι... Καθημερινό μεσημέρι ήταν. Που ναι, ήταν και ο Κουντάρας και μετά όλοι αυτοί μαλώσαν μεταξύ τους και δεν μιλούσαν στον άλλον. Και δεν μιλούν και οι δύο με την Τζολάκη, δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις, ιδίως ο Κουντάρας. Για το Λαγούτη και αυτός ξέρω ότι δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις. Ήταν ένα Patreon που είχε επιχειρήσει τότε ο Α και η Ζήνα Κουτσελίνη, αλλά δεν τους βγήκε. Πέδεσαν τάξη, κάπως έτσι λεγότανε. Ναι. Κάτι τέτοιο. Αλλά θα ήθελα να ξανακάνει κάτι τηλεοπτικό, λέει. Γιατί να μην θέλουν, νομίζω ότι ο καθένας θα ήθελε να δοκιμαστεί και σε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό βλέπουμε τα παράξενα, τα παντρέματα που υπάρχουν και πλέον είπαμε ότι με μία δουλειά δεν σώζεσαι. Δηλαδή, παλιά ο ηθοποιός έβγαζε αρκετά λεφτά και μπορούσε να κρατηθεί. Τώρα δυστυχώς και αυτό το επάγγελμα δεν είναι αυτό που ξέραμε παλαιότερα. Οπότε. Υπάρχουν και πολλοί πλέον ηθοποιοί, Χρήστο μου. Δεν είναι λίγοι και είναι λιγότερα τα θέατρα που μπορούν να τους φιλοξενήσουν. Βέβαια, ευτυχώς φέτος γίνανε πάρα πολλές σειρές μυθοπλασίας αλλά και κωμικές σειρές, ούτως ώστε να προωθηθούν αρκετοί. Να πω ότι οι συμμετέχοντες στους Παγιδευμένους, βλέπουμε και πλάνα, είναι μία από τις πολύ πετυχημένες σειρές φέτος και όταν προβάλλονται οι Παγιδευμένοι είναι νούμερο ένα τρέντ. Να το ξέρετε, ναι. Εγώ είδα το πρώτο επεισόδιο,
άρχισα να συνειδητοποιώ ότι αρχίζω και γατζώνομαι σε αυτή τη σειρά και είπα δεν την ξαναδώ. Γιατί θέλω εγώ να κολλάω. Φάει ιδίως... το χρόνο. Ναι, όχι, δεν θα μου φάει το χρόνο. Ιδίως σε τέτοιες σειρές που είναι αστυνομικό θρίλερ, αρχίζω και μπαίνω τόσο πολύ μέσα που αγχώνομαι. Άμα δεν το λύσεις, δεν θα κληθείς. Ναι, αυτό, πραγματικά. Οπότε είπα δεν το δω, αλλά έχω πολλούς γνωστούς και γνωστές που για πραγματικά όταν παίζουν οι παγιδευμένοι σταματάνε ούτε τηλέφωνα σηκώνουν. Στον Αντένα δεν είναι. Μην ενοχλείτε. Ναι, ναι, ναι. Στον Αντένα δεν είναι. Στον Αντένα. Νομίζω ότι αυτή η σειρά και το ποιος Παπαδόπουλος σε κωμωδία μεριά, νομίζω ότι είναι τα δύο πιο ισχυρά χαρτιά φέτος του Αντένα. Το Αντένα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί τα άλλα τα κανάλια έχουν και άλλες σειρές. Σήμερα ξεκινάει. Και ο Αντένα δεν έχει κάτι πολύ εντυπωσιακό άλλο, ναι. Δυστυχώς. Δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά. Σήμερα ξεκινάνε όλες οι σειρές και όλα τα σύριαλ μυθοπλασίας ξανά μπαίνουν στο παιχνίδι μετά τις γιορτές. Και μάλιστα. Το σήμερα ξεκινάνε όλοι και ξεκινάει και το MasterChef σήμερα. Μάλιστα, να σας πω ότι αυτό που μάθαμε ότι το Ποιος Παπαδόπουλος, η επιτυχημένη κωμωδία του Αντένα, ενώ ήταν Τετάρτες Πέμπτες, τώρα θα είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Και αλλάζει μέρες και προστίθεται και μία μέρα στην προβολή. Παραπάνω, άρα πάει να γεμίσει και ο Αντένα το βράδυ του με μυθοπλασία. Μάλιστα. Ναι. Επίσης είπε ότι έχει παίξει σειρές που δεν το έλεγαν και τίποτα. Εντάξει. Αρκετός κόσμος κάνει πράγματα, όπως είπε και ο Χρήστος, για να μπορέσει να βιοποριστεί και δεν είναι κακό. Ναι, ναι. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Ή για την αναγνωρισιμότητα μπορεί να το κάνει κάποιος. Και έχει και τις επιλογές και όλα αυτά να κάνει κάποια πράγματα που ήθελε, κάποια άλλα που δεν ήθελε να μην τα κάνει, αλλά όπως λέει ο ίδιος έκανε και όλα αυτά είναι βάση του βιοπορισμού και της ανάγκης που έχει σε εκείνη την περίοδο. Μπράβο του για το γιο του που διαπρέπει, αλλά ποτέ ούτε ο ίδιος ούτε η πρώην σύζυγός του, Μυρτό Αλεκάκη, σηκώσαν το τηλέφωνο για να πούνε ότι είναι γιος μας, πάρτε τον σε ένα σύριαλ ή πάρτε τον σε μία σειρά. Τίμιο. Αυτό είναι προς τιμή. Τίμιο. Και προς τιμή τους. Μπράβο. Είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι μπορεί να κουβαλάνε αυτά τα παιδιά να έχουν την ευχή και κατάρα ταυτόχρονα να έχουν ένα τόσο μεγάλο όνομα. Και όρος κατάρα πηγαίνει στο ότι πάντα θα τους συγκρίνουν, θα τους συνδέουν, ότι μπήκες με μέσο, μπήκες, ξέρεις όλο αυτό. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά παιδιά άξια σε διάφορους χώρους. Άλλο το συγκρίνω με τον μπαμπά ή τη μαμά, και άλλο τους εκμεταλλεύομαι. Εντάξει, πάντα υποψιαζόμαστε ότι είναι. Κοίταξε, πάντα, ακόμη και το παιδί να είναι ταλαντούχο, κάποιος κακοπροαίρετος θα βγει να πει ότι βοήθησε ο μπαμπάς ή η μαμά. Και θα σου φέρω ένα παράδειγμα στο δικό μας το χώρο, τον γιο του Γιώργου Παπαδάκη, που κουβαλάει ένα βαρύ όνομα, αλλά ωστόσο το παιδί έχει κάνει τις δικές του επιτυχημένες μάλιστα προσπάθειες και να καταξιωθεί στον χώρο. Έχοντας βέβαια background. Καλά, μην πας μακριά και όλα προς Κωνσταντάρα. Ο μπαμπάς του είναι επιτυχημένος δημοσιογράφος. Ναι. Α, μπράβο. Μην πιάνουμε τον Παπαδάκη τώρα και το γιο του. Ο γιος του ακόμη έχει πορεία, ενώ ο Λάμπρος έχει αποδείξει την αξία του. Εννοείται. Λοιπόν, να πάμε στην Μπέγκη Ζήνα. Δεν θα πήγαινε λέει στο Just to Vaz. Δεν έχω ελεύθερο χρόνο. Άλλωστε η Μπέγκη, γιατί τη έχει γίνει κατά συρροή και εξακολούθηση η ερώτηση αν θα πήγαινε κριτή σε Talent Show, και μάλιστα ο πρώτος που την είχα ρωτήσει μετά το τέλος του Talent Show που συμμετείχε. Και από τότε κάντε καμιά άλλη ερώτηση, με τη ρωτάτε για την κοπέλα, το έχει απαντήσει εδώ και 5 χρόνια ότι δεν θα ξαναπήγαινε ως κριτής. Λέει όμως τώρα ότι δεν έχει και αρκετό ελεύθερο χρόνο και πολύ καλά κάνει και δεν το έχει και ανάγκη Πέγκη, να το πω έτσι. Να πάει σε ένα τζάσε του Βάση ή οπουδήποτε άλλο. Αλλά είναι αυτό που λέω πάντα, ποτέ μιλες, ποτέ δεν ξέρεις, σου ξημερώνει, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να έχεις χτύπα ξύλο κάποια οικονομική ανάγκη και να πρέπει να επιβιώσεις, οπότε αν σου έρθει ένα τέτοιο talent show ή χάσει την όποια αναγνωρισιμότητα να τη χρειαστεί για να ξανάρθει στην επικαιρότητα. Το έχουμε δει κατά καιρούς από πολλούς καλλιτέχνες. Εννοείται, ναι. Εντάξει, βέβαια υπάρχει και κάποια όρια που άμα μπορέσει κάποιος καταφέρει να τα κρατήσει, είναι πολύ καλό αυτό το πράγμα. Καλά, δηλαδή, αν έχει σκοπό να μην πάει στο Just the Two of Us, δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν οικονομικοί λόγοι που θα την αναγκάσουν να πάει. Και ανάλογα, και ανάλογα και τι ρόλο θα έχει. Ναι, αλλιώς είναι να είσαι κριτική επιτροπή, αλλιώς είναι να είσαι coach, δηλαδή συμμετέχουν, και αλλιώς είναι να είσαι απλά διαγωνιζόμενος. Είναι τρεις διαφορετικοί ρόλοι που μπορείς να υπερασπιστείς στο Just the Two of Us. Να το έχουμε κατά νου αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνυματάκια και θα επιστρέψουμε. Έχουμε την εκδίκηση της Ακύρας στον Πικέ. Επίσης, έχουμε Λάκη Λαζόπουλο και την απάντηση προς το Λάκη Λαζόπουλο, γιατί έκανε εκμηρά σχόλια και για τη Μιμιντενίση και για τον Νικοκλόνη, και την απάντηση του Νικοκλόνη, αλλά και της Μιμιντενίση. Έχουμε Μαρία Σολομή απαντάει στα σχόλια του Γιώργου Λιάγκα και έχουμε πάρα πολλά. Γι' αυτό πρέπει να μείνετε στην παρέα μας. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.